Φίλες και φίλοι της Τέλης Βιτσέτος Κορνάρου, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη διάλεξη του κύκλου αρχαιολογικών διαδικτυακών ομιλιών για το χειμώνα και την άνοιξη του 2022. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τη δόκτωρα Νάγια Σαρπάκη, αρχαιολόγο, αρχαιοβοτανολόγο, που θα μας μιλήσει για τη διατροφή στην προϊστορική Κρήτη και θα προλογίσει ο κύριος Αλεξάνδρ Μαγκίλεβερεϊ. Παρακαλώ, σας ακούμε. Α, οκ. Ξεκινάω εγώ. Να ξεκινήσετε, ναι. Okay. Εγώ έχω, ξέρεις, γιατί εγώ μιλάω πολύ, άρα έχω γράψει ένα κείμενο για να μην σας κουράζουμε. Είναι με μεγάλη μου χαρά παρουσιάζω την αγαπημένη μου παλιά φίλη, συνάδελφο και κουμπάρα, Ανάγια Σαρπάκη, εδώ απόψη. Γνωρίζω την Ανάγια από τότε που ήμασταν φοιτητές του Open Barber στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργο το 1976. Δεν φαντάζομαι πριν από 45 χρόνια. Εκείνη και εγώ ήμασταν πολύ εγγνώμονες για το Henderson's εστιατόριο, το μοναδικό εστιατόριο για χορτοφάγους στο Εδιμβούργο εκείνη τα χρόνια. Καθώς η Ανάγια ήταν πάντα ιδιαίτερη με το φαγητό της. Πώς καλλιεργείται και παράγεται και πώς μπορούμε να μάθουμε για την αρχαία διατροφή μέσω της αρχαιολογίας. Από το Εδιμβούργο, η Ανάγια πήγε στο Πανεπιστήμιο του Sheffield για μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικές σπουδές στην περιβαλλοντική αρχαιολογία, το οποίο ολοκλήρωσε το 1977. Από το 1980 είναι υπεύθυνη περί βαλλοντικής αρχαιολογίας στις ανασκαφές στο ακροτήρι Θύρας. Το 1986 ήρθε σε εμάς, στο Παλαίκαστρο, για να οργανώσει την επιτόπια δειγματοληψία και παρέμενε για να μελετήσει και να δημοσιεύσει τα αρχαιοβοτανικά ευρήματα. Επιβλέπει επίσης την μελέτη των αρχαιοβοτανικών ευρήματων από τις ανασκαφές του Καστελιού Χανίων, από το οικία Π στα Μάλια, από τον Μόκλο, από τον Ιερό του Ποσειδώνα στον Πόρο και από το ερευνητικό πρόγραμμα Berbati Valley Project κοντά στις Μυκήνες στην Αργολίδα. Έχει δημοσιεύσει σχεδόν 100 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνεχίζει να μας εκπλήσει με αυτά που ανακαλύπτει. Έτσι, τα τελευταία 45 χρόνια η Ανάγια μας μιλά για την αρχαία διατροφή. Μπορείτε να φανταστείτε την Ελλάδα χωρίς χωριάτικες σαλάτες, μουσακά και τηγανιτές πατάτες? Λίγο δύσκολο ίσως. Ας δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει απόψε σχετικά με το περιβάλλον και την διατροφή στην προϊστορική εποχή στο ελλαδικό χώρο. Σειρά σας, Δόκτωρ Ανάγια Σαρπάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή και την προϊστορία μου. Έχει μεγάλο μήκος. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέρνει μνήμες, πολλές μνήμες. Και ευχαριστώ τη Στέγη που, για την πρόσκληση και ουσιαστικά την τιμή που μου κάνει για να παρουσιάσω λίγο από το τι κάνουμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Όχι τι κάνουμε, αλλά τι προσπαθούμε να κάνουμε. Λοιπόν, η αρχαιολογία δεν είναι μόνο μία περιγραφική επιστήμη που ταυτοποιεί τα αρχαιολογικά ευρήματα έτσι ώστε να τα βάλει σε μία τυπολογική ή χρονολογική σειρά. Βέβαια, η μελέτη χρειάζεται να βασίζεται σε μία καθόλου λεπτομεριακή περιγραφή, αλλά αυτό γίνεται εφαλτήριο για περισσότερες έρευνες που άπτονται της τέχνης, της ύλης, της τεχνολογίας και θα έλεγα όλων των επιστημών, είτε ανθρωπιστικών είτε θετικών. Εμείς εδώ θα αρκεστούμε στη λίγη ώρα που έχουμε να επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα και μάλλον περισσότερα θα είναι τα ερωτήματα παρά οι απαντήσεις που άπτονται του περιβάλλοντος,
διότι μέσω αυτού μπορούμε να προσεγγίσουμε το θέμα της διατροφής, τουλάχιστον όσο αφορά τις ύλες. Συνεπώς, βρισκόμαστε στο χώρο της περιβαλλοντικής αρχαιολογίας και ειδικότερα στον τομέα της βιοαρχαιολογίας. Αυτός ο τεράστιος τομέας, χώρος, υπηρετείται από ειδικούς της Πανίδας και της Χλωρίδας. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλές οι εμπλεκόμενες επιστήμες. Για να φτάσουμε όμως στην ερμηνεία, περνάμε από διάφορες φάσεις επεξεργασίας. Όλα αυτά πρέπει να ακολουθούν κάποια πρωτόκολλα. Πρώτα απ' όλα είναι η ανασκαφή. Και εκεί βρίσκονται τα θεμέλια, αυτά που πρέπει να χτίσουμε, δηλαδή τα δεδομένα. Το καλύτερο λοιπόν αποτέλεσμα θα βγει από τις ανασκαφές, όπου οι αρχαιολόγοι συνεργάζονται με τον συντονιστή, στα αποσιοποιητικά, περιβαλλοντικό αρχαιολόγο, για το ποια θα πρέπει να είναι τα δείγματα. Το μέγεθός τους, τη μέθοδο επεξεργασίας τους, του χώματος που βγάζουμε, που εμπεριέχουν αυτά τα δεδομένα. Συνήθως αυτοί οι περιβαλλοντικοί συντονιστές, συνήθως, ήθιστε να είναι αρχαιοβοτανολόγοι. Και συνεπώς ο ρόλος μου στις περισσότερες ανασκαφές που έχω μελετήσει ήταν και είναι συντονιστικός. Και επιπλέον ερευνώ τα μακροσκοπικά βοτανικά κατάλοιπα, δηλαδή σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση τους σπόρους. Λοιπόν, ουσιαστικά τα στάδια, λοιπόν, τα πρωτόκολλα που ακολουθούμε. Πρώτα απ' όλα είναι η δειγματοληψία. Και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, που γίνεται κατά τη διάρκεια της ανασκαφής. Το δεύτερο στάδιο είναι το πλύσιμο των δειγμάτων, χώματος, με τη μέθοδο της επίπλευσης. Εμείς κάνουμε την επίπλευση. Υπάρχουν πάρα πολλές μεθόδους, αλλά η επίπλευση έχει ουσιαστικά γίνεται κατά κόρον στην Ελλάδα. Το τρίτο στάδιο είναι, αφού τα πλύνουμε, είναι η διαλογή του κατακαθιού, αυτό που λένε οι Άγγλοι το residue, ή το βαρύ υπόλοιπο, όπως το λένε μερικοί άλλοι, αλλά μας αρέσει το κατακάθι, γιατί είναι αυτό το βαρύ υπόλοιπο, το βαρύ κατακάθι που κάθεται μέσα στη σίτα. Υπάρχει επίσης η επίπλευση, άρα υπάρχει και η διαλογή της επίπλευσης, του φλότ. Και το πέμπτο στάδιο, βέβαια, είναι η ταυτοποίηση των ειδών από τους εκάστοτε ειδικούς, γιατί βρίσκουμε πάρα πολλά ευρήματα χλωρίδας και πανίδας. Και για να μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την σχέση που υπάρχει του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον και με το κοινωνικο-οικονομικό του περιβάλλον. Εδώ, σε κάποια εμφανώς κάποιες φωτογραφίες, θα δείτε αριστερά πάνω, είναι αυτά τα τρία βαρέλια που γίνεται σε κάποιους χώρους όπου υπάρχει λειψιδρία, δεν υπάρχει άφθονο νερό, συνεπώς κάνουμε οικονομία νερού. Πλένουμε, αυτό είναι στην Αίγυπτο, η Μάρε, η συνάδελφος, είναι ουσιαστικά Αιγυπτολόγος, κάνει αρχαιοβοτανική στην Αίγυπτο και ουσιαστικά πλένει τα χώματα εκεί που είναι ψηλά, το νερό πέφτει στο δεύτερο βαρέλι, κατακάθεται το ίζημα κάτω, το καθαρό νερό ουσιαστικά επιπλέει στο τρίτο βαρέλι και με μια αντλία, όπως βλέπετε κάτω, αυτή την αντλία, ουσιαστικά ξαναφέρνουμε το νερό πάνω. Συνεπώς, ουσιαστικά γίνεται μια οικονομία του νερού. Αυτό το σύστημα, σε μικρότερη μορφή, σε ένα μικρότερο βαρέλι, ας πούμε, είναι αυτό που βάζουμε τη σίτα κάτω, τη σίτα ενός χιλιοστού. Εδώ, ουσιαστικά, ρίχνουμε το χώμα μέσα και επιπλέει μέσα αυτά τα γεωλογικά κόσκινα, και εκεί ουσιαστικά είναι η επίπλευση. Το υλικό που βρίσκουμε στο κατακάθι είναι αυτό το υλικό που βλέπετε κάτω αριστερά. Έτσι το βλέπουμε. Ουσιαστικά είναι τα απομεινάρια, όπου υπάρχουν δεδομένα χλωρίδες και πανίδες και βέβαια αρχαιολογικά δεδομένα. Η επίπλευση ουσιαστικά μαζεύεται σε σακουλάκια, όπως τα βλέπετε εδώ, και ουσιαστικά γίνεται η διαλογή, γίνεται μέσα από μικροσκόπιο για να μετά να οδηγηθεί στους εκάστοτε μελετητές που ουσιαστικά θα μελετούν. Υπάρχουν όμως και τα μικροσκοπικά. Αυτά είναι τα μακροσκοπικά, δηλαδή αυτά που βλέπουμε με μάτι ή με στερεοσκόπιο σε μικρές μεγενθύνσεις. Όταν μιλάμε με μικρές μεγενθύνσεις, μιλάμε μέχρι 70-80
φορές, ας πούμε. Υπάρχουν τα μικροσκοπικά που θέλουν ουσιαστικά εκατοντάδες φορές. Υπάρχει η γύρις, η οποία μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά δεδομένα για το μάκρο, για το μάκρο περιβάλλον, για την περιοχή. Υπάρχουν και οι φυτόλιθοι. Υπάρχουν και ουσιαστικά και τα κάργουνα, τα οποία μας δίνουν ουσιαστικά επίσης για τη μάκρο περιοχή. Οι φυτόλιθοι και εδώ τα τριματοφόρα επίσης που μας δίνουν για τα περιβάλλοντα, τα υδάτινα περιβάλλοντα. Αυτά τα δεδομένα εδώ που βλέπετε είναι τα δεδομένα που βρίσκουμε από το κατακάθι. Σπόροι, άνθρακες, πανίδα, μεγαλοπανίδα, θηλαστικά κυρίως. Εδώ ουσιαστικά ο τόλιθους, είναι σπάνια, είναι από ψάρια, είναι οστά ψαριών στα αυτιά τους. Είναι τα μαλάκια, ουσιαστικά τα χερσαία και τα θαλασσινά. Βρίσκουμε ασπόνδυλα, έτσι, ουσιαστικά. Μικροπανίδα, έντομα, αλλά σπάνια έντομα στο κατακάθι, συνήθως στην επίπλευση. Λέπια, αδιάγνωστα καμιά φορά. Και βέβαια τα αρχαιολογικά δεδομένα, όπως είναι, ας πούμε, σκορίες, άλλοι λίθοι και οψιανούς. Τώρα, όπως είπαμε πριν, βρίσκουμε καμιά φορά έντομα, όταν είμαστε τυχεροί, στο ακροτήρι, ας πούμε, έχουν βρεθεί έντομα. Όπως βλέπετε, ο σπόρος είναι, ουσιαστικά είχε κατοικηθεί από έντομα, τα οποία πετάξανε και τα βρίσκουμε εδώ, βρίσκουμε κομμάτια τους, έτσι. Αλλά αυτά ουσιαστικά στην επίπλευση βρίσκονται. Εδώ είναι μια τομή ενός, μια σουπιάς, ας πούμε, βρίσκουμε σουπιές. Βρίσκουμε χταπόδια, ας πούμε. Τα χταπόδια όμως, επειδή είναι μαλακά τα σημεία, δεν βρίσκουμε. Βρίσκουμε μόνο κομμάτια από τα δόντια και δίνουν την παρουσία της μέσω αυτών. Βέβαια, αυτή η οτόλυφη που σας ανέφερα κάποιο πριν. Αλλά βρίσκουμε κιόλας. Και βέβαια, αρχαιολογικά δεδομένα, όπως εδώ, ας πούμε, σε ένα υπόνομο του Καρτιεμού, έχει βρεθεί αυτό το ανοργανωποιημένο κομμάτι από ύφασμα. Βρίσκουμε και υφάσματα. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά για τον κούρο του Παλεκάστρου, ότι πολλά κομμάτια του είχαν βρεθεί στην επίπλευση, κομμάτια από το σώμα του, από τα πόδια του, εντυπωσιακά βέβαια κομμάτια, σπασμένα, και τα χρυσά και βέβαια τα μάτια του, τα οποία ήταν από ωραία κρύσταλλο. Επίσης, τελευταία βρέθηκαν και κομμάτια υφάσματος. Όπως βλέπετε, εδώ πάνω δεξιά, θα δείτε ότι η κλίμακα εδώ είναι 2 χιλιοστά, να φανταστείτε. Αυτό το κομμάτι του υφάσματος είναι 2-3 χιλιοστά, ας το πούμε έτσι. Και αυτό είναι σε μεγέθυνση. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι από ύφασμα. Πάλι στην περιοχή του Κούρου. Τώρα το μάκρο περιβάλλον. Λοιπόν, ουσιαστικά όπως είπαμε πριν, για το μάκρο περιβάλλον, τη μεγαλύτερη περιοχή, ουσιαστικά αντλούνται οι πληροφορίες από τη γύρη κυρίως, από τους άνθρακες και ουσιαστικά και από τα τριματοφόρα, όσον αφορά τα υδάτινα περιβάλλοντα. Τώρα για το μικρό περιβάλλον, δηλαδή τα περιβάλλον που είναι ακριβώς γύρω από την ανασκαφή, γύρω από τη θέση, που ουσιαστικά αναφέρεται στα οικόσιτα και στα χωράφια, και αυτά ουσιαστικά τα δεδομένα του μικρού περιβάλλοντος αντικατοπτρίζουν την περιοχή εντατικής εκμετάλλευσης των κατοίκων. Βέβαια, μέσα των ευρημάτων αυτών γίνεται ερμηνεία για την εκμετάλλευση αυτών των οικολογικών ζωνών. Το περιβάλλον της Κρήτης και της Ελλάδος δεν πρέπει να έχει δραματικά, έτσι το τονίζω αυτό, διαφοροποιηθεί από ό,τι είναι σήμερα. Ειδικά από την εποχή της Ολοκαίνου, δηλαδή πριν από περίπου 12-11 χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα. Αλλά βέβαια, στην αρχή της Νεολιθικής θα ήταν πιο δασωμένο. Δηλαδή, η εκμετάλλευση της γης γύρω της, λόγω της γεωργίας και της κτηνοτροφίας,
βρισκόταν στο ναδύρ. Έτσι, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη εκμετάλλευση του χώρου. Με την πάροδο του χρόνου, στην εποχή του Χαλκού, η εντατικοποίηση και η εξάπλωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως ας πούμε, την εφεύρεση του αρότρου, ας πούμε, οδήγησαν σε επέκταση της εκμετάλλευσης της γης και στην κοινωνική διαστρωμάτωση. Με όλα αυτά εντατικοποιήθηκε η λεγόμενη πυροτεχνολογία, δηλαδή οι τεχνολογίες της φωτιάς, όπως είναι η κεραμική, η μεταλλουργία, η φαγενδιανή, η παραγωγή του ασβέστη, πολύ σημαντική για τις τοιχογραφίες, και βέβαια η μεγαλύτερη ανάγκη ξυλίας για την αρχιτεκτονική, την ναυπηγική, την οικοσκευή και αναμφίβολα και ανάγκη για καύσιμη ύλη, για μαγείρεμα και θέρμανση. Τώρα, η μεγαλύτερη αλλαγή του περιβάλλοντος πρέπει να έγινε τον 20ο και 21ο αιώνα. Και αυτή η διαπίστωση εμπεδώνεται όταν μιλήσει κανείς με ανθρώπους που έζησαν πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτα απ' όλα, οι παραθαλάσσιοι υδροβιότοποι εξουδετερώθηκαν σε ευρεία κλίμακα λόγω της ελονοσίας. Και αυτά βέβαια έλκυαν μια πανίδα και κυρίως πολλά πουλιά που θα συμπλήρωνε τη διατροφή τους. Παράλληλα, αυτοί οι υδροβιότοποι ευνοούν ποικιλία υδρόφιλων φυτών που χρησιμοποιούνται ειδικά σε τεχνολογίες όπως την καλαθοπλεκτική ή και τα σχοινιά. Μπορεί και για υφάσματα, για χοντρά υφάσματα. Ο υδροφόρος ορίζοντας, λόγω των γεωτρήσεων, έχει φτωχύνει. Αλλά επίσης έχει σταματήσει πολλά ποτάμια, ριάκια και πηγές νερού, με αποτέλεσμα να μειωθεί η χλωρίδα και η πανίδα περιοχών και μαζί με αυτά η μικροοικονομία που εκμεταλλεύονταν αυτά για τροφή. Παραδείγματος χάρη είναι η Πάνος Άκρος, όπου οι άνθρωποι θυμούνται ακόμα ότι ψάρευαν στα νερά ακόμα και καβούρια και χέλια. Συγγνώμη, επίδειξε. Ναι. Λοιπόν, στον τίτλο έχω χρησιμοποιήσει τον όρο διατροφή. Απλώς για να μου δοθεί η ευκαιρία να διευκρινίσω κάποια ορολογία. Διότι είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως, αλλά και λανθασμένα. Η διατροφή έχει σχέση με συνταγές και γενικά με πολιτισμικά στοιχεία που τη συνοδεύουν. Όπως δοξασίες, ταμπού, μιλάμε για την αραβική διατροφή, για το χαλάλ, για τη μεσογειακή διατροφή. Είναι ένα πλέγμα, είναι ένα σύστημα, δεν είναι απλώς κάτι απλό. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί πουθενά στον ελλαδικό χώρο συνταγές στην προϊστορική εποχή. Ούτε και γνωρίζουμε τις δοξασίες γύρω από τη διατροφή. Τα ταμπού τους, δηλαδή τι ουσιαστικά τι τους απέτρεπε να τρώνε κάποιες τροφές. Όμως έχουμε δεδομένα για την τροφή. Όχι τη διατροφή, για την τροφή. Και αυτά τα δεδομένα προέρχονται κατά βάση από ποικίλες πηγές. Λοιπόν, οι πληροφορίες μας, λοιπόν, πώς τις συλλέγουμε για να ουσιαστικά να χτίσουμε αυτό που θεωρούμε ότι έτρωγαν στην προϊστορική εποχή και ουσιαστικά οι πηγές, όπως βλέπετε, είναι πολλές. Πρώτα απ' όλα είναι τα πιο βασικά, είναι τα δύο αρχαιολογικά δεδομένα που είπαμε. Ουσιαστικά είναι τα δεδομένα που βρίσκουμε, λοιπόν, στα δείγματα των ανασκαφών. Κατά δεύτερο είναι η τέχνη. Η τέχνη ουσιαστικά δείχνει διάφορα προϊόντα, πολλές φορές που είναι αποτυπωμένες στην διακόσμηση πολλών αγγείων ή και τοιχογραφιών επίσης.
Τα τρίτα δεδομένα είναι αυτό που ουσιαστικά είναι η γλώσσα. Η γραμμική β' μας έχει δώσει πάρα πολλές πληροφορίες για προϊόντα τα οποία ουσιαστικά πολλές φορές είναι άειλα, δεν τα βλέπουμε. Αλλά ξέρουμε ότι υπήρχαν, όπως ας πούμε τη ζαφορά. Δυστυχώς έχουμε πληροφορίες μόνο από τη γραμμική β', διότι ακόμα η γραμμική α' δεν έχει αναγνωστεί, ούτε η ιερογλυφική κριτική, άρα έχουμε ουσιαστικά επικεντρωνόμαστε στο τι μας δίνει η γραμμική β'. Ένα τέταρτο υλικό ουσιαστικά είναι η οστεοαρχαιολογία, δηλαδή ουσιαστικά η μελέτη των ανθρώπινων οστών, αλλά και των ζώων, μέσω της μελέτης των σταθερών ισοτόπων τους. Ουσιαστικά τα οστά διατηρούν πληροφορίες για το τι έτρωγαν οι άνθρωποι και τα ζώα. Και βέβαια υπάρχουν και υπολείμματα τροφών. Πέμπτο, υπάρχουν υπολείμματα τροφών που διασώζονται σε διάφορα τέχνεργα, όπως είναι τα κεραμικά κυρίως, όπου γίνεται μελέτη λιπιδίων. Αυτό είναι, ουσιαστικά είναι πρόσφατα, λιπιδίων, αμύλου, η μέθοδος σε αέριας χρωματογραφίας και της φασματογραφίας μάζας. Και αυτά μπορούν να μας ουσιαστικά να εντοπίσουν κάποιες οργανικές ύλες. Συνεπώς μπορούν να μας δώσουν κάποιες ιδέες για τροφές. Δηλαδή ποια ήταν τα διάφορα μείγματα, αν υπήρχαν διαφορετικά πράγματα που μαγειρεύονταν μαζί. Αλλά αυτή η μελέτη των οργανικών υπολειμμάτων της τροφής ουσιαστικά είναι μια καινούρια προσέγγιση, η οποία ουσιαστικά ολοένα και εμπλουτίζεται και τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα έχουμε πολλές εκπλήξεις όσον αφορά τα ευρήματα της τροφής. Άρα μπορεί κάποια στιγμή να καταλήξουμε σε μερικές ιδέες για την διατροφή. Οι τροφές βέβαια μια συγκεκριμένη θέση επηρεάζεται από το τι παράγεται κοντά στην αρχαιολογική θέση. Τι μπορεί να εισάγει ή να ανταλλάσσει με άλλους και με τους γείτονές της. Για το λόγο όμως που σίγουρα ο άνθρωπος δεν μετακινούνται τόσο εύκολα. Οι άνθρωποι δεν μετακινούνται τόσο εύκολα όσο σήμερα. Ακόμα και από τη μία άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη. Και αυτό θα επηρέαζε σίγουρα την κουζίνα τους, στα αποσιοποιητικά. Άρα συμπεραίνουμε, σίγουρα υπήρχε μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις τροφές από τη σήμερα. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη στα υψίπεδα, στα βουνά, η κατανάλωση κρέατος ή γαλακτοκομικών θα πρέπει να ήταν μεγαλύτερη. Όπως και μεγαλύτερη η κατανάλωση θαλασσινών στις παραθαλάσσιες θέσεις. Βέβαια αυτά πολύ απλοϊκά τα λέω, αλλά ουσιαστικά πρέπει να υπήρχαν πολλές τοπικές κουζίνες. Ξεκινάμε τώρα λίγο από τις ζωικές τροφές. Από τις ζωικές τροφές, βέβαια, γνωρίζουμε ότι έτρωγαν θηλαστικά, άρα έτρωγαν βοήδη, σπανιότερα, εγωπρόβατα και χείρι πάρα πολλά. Και βέβαια σε διαφορετικές ποσότητες, οι κάποιες θέσεις έχουν περισσότερα από το ένα ή από το άλλο. Και το σκύλο έχουν ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί σε πολλούς πολιτισμούς είναι ένα ταμπού και δεν τρώγεται. Αλλά ουσιαστικά στην πρώιμη εποχή του χαλκού, σε μία θέση ας πούμε στο κοροπή, έχουν βρεθεί οστά σκύλου κομμένα. Κομμένα, συνεπώς ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να είχε γίνει και κατανάλωση σκύλου. Βέβαια το κυνήγι επίσης, το οποίο ήταν και υπάρχει πάρα πολύ στην εποχή του, σε όλη την προϊστορική εποχή, όπου κυνηγούν το κρικρί, τους λαγούς, τα ελάφια είναι εισηγμένα, το κόκκινο ελάφι είναι ουσιαστικά εισηγμένο, αλλά σε άλλα μέρη της Ελλάδος υπάρχει και το κυνηγούν, πουλιά. Κοτόπουλα υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι δεν είμαστε σίγουροι ότι το κοτόπουλο έχει φτάσει, παρότι έχει βρεθεί στην Τήρινθα, αλλά ουσιαστικά δεν ξέρουμε
κατά πόσο δεν ήταν τόσο πολύ σπάνιο και μάλλον πρέπει να ήταν αρκετά σπάνιο. Αλλά πάπιες, χήνες και άλλα ουσιαστικά πρέπει να υπήρχαν στο χώρο. Και βέβαια τα ψάρια, ότι είναι θαλασσινό. Οι σουπιές, η αχινή και τα πόδια. Έχουμε ενδείξεις ότι τα τρώγανε όλα αυτά και τα οστρακοειδή. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν να ταυτοποιηθούν από έναν άνθρωπο. Ουσιαστικά υπάρχουν πολλές ειδικότητες οι οποίες εμπλέκονται στην ταυτοποίηση και μετά ουσιαστικά η μετέπειτα δουλειά ουσιαστικά είναι η ερμηνεία. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο ένιγμα. Το τεμαχισμένο γυναικείο σώμα που βρέθηκε τελευταία χρόνια στο Καστέλι Χανίων. Και μας αφήνει άναυδους για το ποιος ήταν ο ρόλος του. Θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς ως προϊόν εγκλήματος, εάν δεν είχε βρεθεί μαζί με οστά ζώων. Άρα μάλλον παραπέμπει σε προϊόντα θυσίας. Τα ζώα που θυσίαζαν, ξέρουμε, τα έτρωγαν. Άρα να υποθέσουμε ότι και το ανθρώπινο σώμα, συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν και αυτό για κατανάλωση, για κάποιους θρησκευτικούς, ας το πούμε, αποτροπαϊκούς λόγους. Ερώτημα. Η θυσία της Ιφηγένειας παραπέμπει σε δοξασίες παλιές. Μάλλον. Μπορεί. Ερώτηση. Τώρα περνάμε στα φυτικά, στις φυτικές τροφές. Φυτικές τροφές, νομίζω λίγο πολύ τα ξέρετε μέχρι ένα σημείο όλοι. Σιτηρά και όσπρα, το σιτάρι, τα σιτηρά είναι το σιτάρι, διάφορες ποικιλίες, το μονόκοκο, το δίκο ατοπίας και άλλα βέβαια, τα οποία είναι σε μικρές ποσότητες. Το κριθάρι, το οποίο είναι το εξάστιχο, το δίστιχο, το γυμνό. Τα όσπρια, πολλά όσπρια, έχουν πάρα πολλά όσπρια. Το κουκί, η φακή, το μπιζέλι, διάφορα λαθούρια, διάφοροι δίκοι, το λουμπίνι. Αυτά ουσιαστικά είναι φαγόσιμα και βέβαια και το κεχρί ως σιτηρό. Βέβαια σπανιότατο στην Κρήτη, αλλά στην Βόρεια Ελλάδα από τη Μέση Νεολιθική εμφανίζεται. Άρα έρχεται αργότερα σε εμάς, θα έλεγα ότι στην Ύστερομινωική και στις τελευταίες φάσεις της Ύστερομινωικής. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι έρχεται το κεχρί. Τώρα ουσιαστικά για τα φρούτα και τα εδόδημα, στη Νότια Ελλάδα έχουμε και στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Νότια Ελλάδα έχουμε κυρίως την ελιά, για εδόδημο και για λάδι. Αμύγδαλα και σίκα ουσιαστικά υπάρχουν και παντού, αλλά και πολύ στη Νότια Ελλάδα και αχλάδια. Στη Νότια Ελλάδα, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα μήλα, τα ρόδια στη Νότια Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Νότια Ελλάδα κυρίως, κορόμηλα, βατόμουρα, σχήνη, διάφοροι σχήνη, κούμαρα, δρύς και κρανιά. Η κρανιά όμως υπάρχει κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Θα έλεγα από την Θεσσαλία και πάνω, κυρίως. Πέρα από τα φρούτα υπάρχουν τα μπαχαρικά και τα βελτιωτικά της τροφής και ουσιαστικά και κάποια φρούτα, κάποια πιο νόστιμα φρούτα. Ξέρουμε ότι πρέπει να υπήρχε πεπόνι. Βέβαια έχει βρεθεί μόνο στην Τύρινθα, στη μέση εποχή του Χαλκού, αλλά επειδή υπάρχει στην Αίγυπτο από πάρα πολύ νωρίς, όπως βλέπετε, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπήρχε το πεπόνι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει σπόρους στην Κρήτη, δεν έχουμε βρει πολλούς σπόρους. Αλλά αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί κιόλας. Το καρπούζι, επίσης, το καρπούζι το βρίσκουμε στα μάλια, είναι αδημοσίευτο αυτή τη στιγμή, αλλά το βρίσκουμε στα μάλια, στη μέση εποχή του Χαλκού. Αλλά ένα σπόρο, άρα επίσης φαίνεται να είναι σπάνιο. Σκόρδο, κρεμμύδι βρίσκουμε και υπάρχουν και στοιχεία στη γραμμική β.
και όπως βλέπετε σκόρδο και κρεμμύδι και στο ακροτήρι μάλλον. Κόλιανδρο επίσης, αρχίζουν και εμπορεύονται το κόλιανδρο, βελτιωτικό της τροφής και κυρίως στην ύστερη εποχή του χαλκού. Η Κύπηρος επίσης, στα Μάλια και στη Σύση έχουν κάνει μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τα Μάλια από τα υπολείμματα των φυτών μέσα σε αγγεία. Είναι εξαιρετική μελέτη. Το Κίμινο επίσης, πήρσουμε το Κίμινο, στην επιλωτική κυρίως Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι το φέρνουν και εδώ, μάλλον. Επίσης, ένα άλλο που είναι σχετικά άειλο και είναι για πολλές χρήσεις, είναι η ζαφορά, το σαφράν, το λεγόμενο, που ήταν ουσιαστικά και για τροφή, αλλά ήταν και για άλλους πολλούς, είχε άλλους πολλούς ρόλους. Και ένα από αυτά βέβαια είναι και ήταν για βαφή, για φαρμακευτικούς λόγους, έτσι. Αλλά είναι άειλο, όπως βλέπετε είναι τα στίγματα εδώ, δεν μπορούμε να τα βρούμε αρχαιολογικά. Θα μπορούσαμε να βρούμε κρόκο, βέβαια, το κρόκο του, αλλά μέχρι στιγμής, παρότι το ψάχνουμε μανιωδώς στο ακροτήρι της θύρας, δεν έχουμε ακόμα εντοπίσει κανένα κομμάτι από κρόκο. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά από τις τοιογραφίες της Σαντορίνης βλέπουμε ότι εκμεταλλεύονταν κατά κόρον τη ζαφορά. Άρα, ό,τι πληροφορίες μας δίνει το ένα, μερικά από τα δεδομένα, συμπληρώνονται πολλές φορές από άλλα δεδομένα, είτε, είτε από τοιογραφίες, είτε από σχέδια πάνω σε ένα σκαφί και ουσιαστικά αυτά τα πολλά δεδομένα μαζί χτίζουν αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε. Όπως βλέπετε εδώ, οι τροφές είναι πάρα πολύ, είναι πολύ καλοδιατηρημένες, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε βρει, σαφράν. Και έχουμε βρει εδώ πέρα, ξέρουμε ότι υπάρχουν ένα πηγάδι, άρα ουσιαστικά υπάρχουν ήδη τα πηγάδια από την ύστερη εποχή του χαλκού, παρότι έχουμε ήδη τα πηγάδια στο Παλέκαστρο επίσης. Δυστυχώς όμως, συνταγές, πάλι πρέπει να το τονίσω αυτό, ότι δεν έχουμε. Κάποιες αναφορές για φαγητά γίνονται μόνο από την κλασική εποχή, τον Αθήναιο. Και βέβαια τα βιβλία μαγειρικής που ουσιαστικά αρχίζουν κατά κόρον και είναι πολύ της μόδας στη ρωμαϊκή εποχή. Αλλά με την ανάπτυξη της αρχαιοβοτανικής μελέτης άρχισαν να ξετυλίγονται κάποιες μεταποιημένες ύλες, ας τις πούμε ύλες, όπως σπόροι που έχουν υποστεί κάποιες διαδικασίες επεξεργασίας και μαγειρέματος. Όπως είναι ας πούμε το βράσιμο πριν από το μαγείρεμα. Όπως είναι το πληγούρι, το μπούλγκορ. Στο ακροτήρι της θύρας, όπου οι συνθήκες διατήρησης είναι εξαιρετικές, έχουν βρεθεί αρκετές τέτοιες ύλες και είχαν την τύχη να διευθύνουν την ανασκαφή δύο οραματιστές αρχαιολόγοι, όπως ο Μαρινάτος και ο Χρήστος Ντούμας, που έσκυψαν με ενδιαφέρον σε αυτά τα ταπεινά τεκμήρια, παρότι ήταν περιτριγυρισμένοι από εξαιρετικά αρχαιολογικά ευρήματα, όπως βλέπετε. Και παρόλα αυτά δεν θαμβώθηκαν μόνο από τα εξαιρετικά αρχαιολογικά ευρήματα. Τώρα, για αυτές τις μεταποιημένες τροφές, μεταποιημένοι σπόροι, δηλαδή ουσιαστικά είναι σπόροι που έχουν ετοιμαστεί για ένα στάδιο πριν. Που έχουν ετοιμαστεί πριν από την διατροφή, από την τροφή, από το μαγείρεμα. Έχουμε το μπούλγκο, το πληγούρι. Το πληγούρι από κριθάρι. Από αλλού, στις ακροτήρια βρίσκουμε πληγούρι από κριθάρι. Αλλού βρίσκουμε πολλές φορές πληγούρι. Αχ.
Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα ίσως με τη σύνδεση της κυρίας Αρπάκη. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο να το δούμε και επανερχόμαστε. Ωραία, έχει επιστρέψει η κυρία Σαρπάκη. Μπορείτε να συνεχίσετε από εκεί που είχατε μείνει. Unmute, αλλά μου έχει φύγει το... Τα διπλανά μου έχουν φύγει. Α, μια στιγμή να δω. Γιατί μου έχουν φύγει τα... Ίσως δεν φορτώνει σωστά. Α, σιγά σιγά, επανέρχονται, ωραία, οπότε είμαστε εντάξει νομίζω. Αλλά γιατί το κάνει αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως είναι θέμα, κάποιο θέμα του υπολογιστή και δυσλειτουργεί το PowerPoint. Ωραία, νομίζω ότι είμαστε εντάξει σιγά σιγά, έτσι. Ναι, νομίζω ότι επανερχόμαστε. Ναι, ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, έτσι, μιλούσαμε για το πληγούρι. Μ' ακούτε, ναι. Ναι, ναι, σωστά, εκεί είχαμε μείνει. Λοιπόν, ουσιαστικά βρίσκουμε πληγούρι από κρυθάρι και σιτάρι, αλλά στα ακροτήρι σιτάρι, κρυθάρι σημαίνει μόνο. Η φάβα ουσιαστικά είναι μεταποιημένη σπόροι όσπρια, τα οποία έχει βγει η φλούδα τους, ώστε να μην δημιουργήσουν πρόβλημα λαθουρισμού. Και βρίσκουμε και επίσης ύλες, όπως είναι το αλεύρι από όσπρια, η αλεύρι από κρυθάρι. Βρίσκουμε ένα είδος που μπορεί να είναι τραχανάς, δεν ξέρουμε. Και επίσης βρίσκουμε ένα περίεργο είδος, το οποίο είναι ανάμεικτο, αλεύρι από κριθάρι και σιτάρι. Όπως και κάποιες ζύμες. Ουσιαστικά ζύμες, ας τα πούμε, μπισκότα, δεν ξέρω πώς θα τις ονομάσουμε, αλλά ουσιαστικά είναι... κάποιες ύλες, μαγειρεμένες ύλες. Τώρα τα άλλα σημαντικά φυτά βέβαια είναι τα φυτά που είναι για παραγωγή λαδιού, τα οποία ουσιαστικά για το φαγητό, για την τροφή χρειάζεται οπωσδήποτε ένα υλικό συνεκτικό, το οποίο ουσιαστικά στη Νότια Ελλάδα είναι κατά κόρον η ελιά. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως υπάρχουν και άλλα είδη, είναι το λινάρι, είναι η παπαρούνα, είναι και η λελεμάντια, έχει βρεθεί τελευταία η λελεμάντια, ουσιαστικά είναι ένα είδος επίσης που παράγει λάδι. Υπάρχει και το ηλιέλαιο, αλλά στη Νότια Ελλάδα βρίσκουμε το κάρδαμο στην Τόριο, τον κάρδαμο, δηλαδή ουσιαστικά το κνίκο των αρχαίων, το βρίσκουμε κυρίως στη Νότια Ελλάδα. Αλλά η χρήση του μάλλον πρέπει να ήταν άλλη, για άλλους λόγους. Πρέπει να ήταν ουσιαστικά για βαφή και όχι τόσο πολύ για λάδι, παρότι αυτή δημιουργεί λάδι, δηλαδή μπορεί να παράγει κανείς λάδι από αυτό. Και επίσης ουσιαστικά χρησιμοποιείται και ως, το λέγανε και ψευδοσαφράν, δηλαδή ουσιαστικά νοθεύανε το υλικό της ζαφοράς, επειδή ήταν πάρα πολύ ακριβό, με πιθανότατα αυτό το υλικό, το οποίο έχει και το ίδιο χρώμα. Και αν δεν είναι κανείς ειδικός, δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει. Όσον αφορά τις τροφές τώρα, από τη δεκαετία του 2000 περίπου, η ερευνητική ομάδα του ΑΠΙΘΙΤΑ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Αρχαιολογίας και με επικεφαλή την καθηγήτρια Βαλαμότη, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω σε θέματα μαγειρέματος και τροφής, όπως βλέπετε εδώ, για τα νότιο-ανατολικά Βαλκάνια, ας πούμε, και την Ελλάδα. Βλέπετε εδώ πέρα τις διάφορες θέσεις στα κίτρινα, είναι τα διάφορες... γενικά, από 20 θέσεις έχουν πάρει δείγματα και προσπαθούν να εντοπίσουν το μαγείρεμα που γίνεται. Και βρίσκουν αυτές τις ύλες, οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές συνήθως και μπορεί να βρεθούν και στην επίπλευση και πολύ συχνά βρίσκονται στην επίπλευση, θα έλεγα.
ή ακόμα και στο κατακάθι, δηλαδή βρίσκονται ως κάρβουνο. Νομίζουμε ότι είναι κάρβουνο και ουσιαστικά είναι υπολείμματα τροφών. Εδώ βλέπετε, αριστερά πάνω, βλέπετε ένα τυχαίο κομμάτι, το οποίο είναι ουσιαστικά μεγεθυμένο 23 φορές παραπάνω, το ίδιο κάτω από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, και ουσιαστικά βλέπετε το ίδιο κομμάτι που το έχουν ουσιαστικά μεγεθύνει επί 250 φορές, 800 φορές και 850 φορές, και προσπαθούν να καταλάβουν ουσιαστικά τι εμπεριέχουν και σε τι φάσεις μαγειρέματος είναι. Λοιπόν, αυτές τις μάζες τις ονομάζουν ουσιαστικά αυτοί ψωμί ή χυλός, γιατί δεν ξέρουν πώς να τις προσδιορίσουν ακόμα, και τις αναλύουν για να ουσιαστικά να βρουν τα είδη φυτών που εμπεριέχουν αυτές οι μάζες, ώστε να καταλήξουμε κάποτε σε αυτό που λέμε συνταγές. Αλλά ακόμα δεν είμαστε πολύ κοντά. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα αποτελείται από παρόμοια είδη καρπών, αλλά διέφεραν στην επεξεργασία τους. Δηλαδή παντού έχουμε σιτάρι, κριθάρι, παντού, αλλά ουσιαστικά οι επεξεργασίες τους πρέπει να ήταν λίγο διαφορετικές. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπήρχε ένα είδος τοπικισμού στις συνταγές τους, λόγω της δυσκολίας μετακίνησής τους και μεταφοράς των υλών. Υπήρχε επίσης και η διάρκεια ζωής των υλών αυτών, που δεν έπρεπε να χαλάσουν πριν καταναλωθούν. Δηλαδή υπήρχαν πολλές συνιστώσεις οι οποίες έπρεπε να πάρθουν υπόψη. Με την πάροδο των χρόνων και με τη συνεχιζόμενη διαστρωμάτωση, η επίδειξη της ευμάρειας αντικατοπιζόταν και στην τροφή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό που ονομάζουν σήμερα οι ανθρωπολόγοι η κουζίνα των πολλών και η υψηλή κουζίνα των πλουσίων. Αυτή η διαφοροποίηση αντικατοπτρίζεται στα εξής. Ποιοι καρποί έτρωγαν? Π.χ. γνωρίζουμε ότι το σιτάρι υπήρχε παντού, αλλά το σιτάρι είχε μια μεγαλύτερη αξία από το κριθάρι. Άρα, ουσιαστικά, εκεί που βρίσκουμε σιτάρι σημαίνει κάποια ουσιαστικά κοινωνική διαστρωμάτωση ψηλότερη. Μια κοινωνική, είναι ένα status, μια τροφή υψηλού συμβολισμού. Επίσης αρχίζουν και βρίσκουν και ουσιαστικά, λοιπόν, άλλες πληροφορίες που μπορεί να μας δώσουν στοιχεία τη διατροφή είναι τα σκεύη. Και όπως βλέπετε εδώ την χύτρα αριστερά, τη χύτρα, που είναι σχετικά μικρή, δυστυχώς δεν έχει κλίμακα, αλλά είναι σχετικά μικρή, δεν είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά είναι μικρή, φαίνεται από το σχήμα της και την εργονομία της, φαίνεται ότι ήταν για σάλτσες, για ένα υγρό υλικό, το οποίο δεν θα έπρεπε να εξατμίζεται, διότι ουσιαστικά κλείνει το στόμιο του κάπως και διατηρεί μέσα την υγρασία. Επίσης βλέπουμε κάτω δεξιά τον τρίφτη, δηλαδή πρέπει να τρίβανε σκόρδα, κρεμμύδια, ρίζες, πολύ πιθανό. Και βέβαια την κουτάλα που έχουμε, άρα χυλούς. Επίσης, τα σκεύη, αυτό είναι ένα σερβίτσιο, θα μπορούσε να πει κανείς, αποσιοποιητικά, από το ακροτήρι. Σε ένα δωμάτιο, στο δωμάτιο 5 της δυτικής οικίας, έχει βρεθεί ένα σερβίτσιο. Άρα, ουσιαστικά, αρχίζουν πλέον και τα σκεύη μαρτυρούν μια υψηλή, υψηλού είδους εινοποσία, ας πούμε. Υπάρχουν, ας πούμε, θέλουν να κάνουν επίδειξη της ευμάριας τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που συμμετείχαν σε όλες τις διαδικασίες της πλύσης και του καθαρισμού των χωμάτων, διότι χωρίς αυτούς τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό. Αυτό να το θυμόμαστε πάντοτε. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη παρουσίαση με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Τώρα, όποιος θέλει μπορεί να κάνει τις ερωτήσεις, αν θέλει και ο κύριος Μακίλβρεϊ να κάνει κάποια τοποθέτηση πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία των ερωτήσεων από το κοινό. Ναι, 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 φανταστικό, Ανάια, είσαι, τι να πω, είσαι έξω τα δάκτυλά σου πάνω από πολλά ενδιαφέρουσα θέματα, πάρα πολύ, πάρα πολύ σπουδαίο. Οπό κάθε φορά που μιλάς, μαθαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που βλέπω εδώ που πρέπει να έχουν ερωτήσεις συγκεκριμένες. Εγώ, ξέρεις, όταν μιλούσες για την κοπέλα που βρέθηκε στο καστέλι, η Ιφηγένεια, ας πούμε, εγώ θυμάμαι που στις ανασκαφές του Warren που κάναμε στη Κνωσό, που βέβαια είχαμε πει τότε ότι ήταν κανιβαλισμός στην Ίστρο Μινωική 1Β, ας πούμε. Ξέρω, 100 χρόνια πριν από το έβριμα αυτό στα Χανιά. Πάντως, ναι, κανιβαλισμός και δίαιτα δεν ξέρω αν πάνε πολύ καλά μαζί. Λοιμός. Και σκύλους. Στο κοροπή δίπλα σου. Ναι, δίπλα μου στο κοροπή, για να δούμε. Ποια εποχή ήταν αυτό? Πρώιμη εποχή του Χαλκού. Πρώιμη του Χαλκού, ε. Okay. Λοιπόν, αν έχουμε ερωτήσεις πιο σοβαρές. Εάν υπάρχει κάποια ερώτηση, μπορεί να γίνει είτε μέσα από το chat, είτε μπορείτε από το εικονίδιο reactions να πατήσετε το κουμπί raise hand για να σας δώσουμε το λόγο και αν θέλετε να ανοίξετε και την κάμερα για να είστε μαζί μας. Προς το παρόν βλέπω στο chat ο κύριος Μιχάλης Γιανακάκης μας λέει ευχαριστούμε πολύ για την ουσιαστική και πολύ καλά οργανωμένη ομιλία σας. Η κυρία Κατηφόρη Μαριάννα επίσης καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε την κυρία Σαρπάκη και τον κύριο Μακίλβρεϊ. Μέχρι να πάρει κάποιος το θάρρος, θα ήθελα να ενημερώσω ότι η επόμενη διάλεξη θα γίνει τη Δετάρτη 9 Μαρτίου από την κυρία, τη δόκτωρα Αργυρό Ναυπλιώτη, οστεοαρχαιολόγο, βιοαρχαιολόγο με θέμα υγεία και ασθένεια στην προϊστορική Κρήτη. Επίσης στις 7, ημέρα Τετάρτη. Ωραία. Ο κύριος Κουτρούλης Χαράλαμπος θα ήθελε να κάνει κάποια ερώτηση. Παρακαλώ, σας ακούμε. Μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο. Ωραία, έχετε δίκιο. Ξεχάστηκα. Σας ακούμε. Θα κάνω μια παράκληση, επειδή μπήκα πολύ καθυστερημένα στο την πολύ ενδιαφέρον θέμα που αναπτύξατε. Θα ανέβει το βίντεο στο διαδίκτυο, όσους δεν καταφέραμε να το δούμε από την έναρξη. Ναι, φυσικά. Θα είναι διαθέσιμο. Επενήχθηκε ο κύριος Μακιλβάρε, που βλέπω, ότι συζητήσατε για ενδιαφέροντα θέματα όσο αφορά τις, ας πούμε, ανθρώπινες στο καστέλι στα Χανιά και γενικότερα, που είναι ένα θέμα ταμπού, δύσκολο συνήθως και θίγεται. Mm-hmm. Αν υπόθηκε κάτι τέτοιο, και γενικότερα το θέμα ενδιαφέρον. Δεύτερον, επίσης θα παρακαλούσα, επειδή εμείς στο Ηράκλειο, εγώ είμαι προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας του ΕΛΜΕΠΑ, του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ευτυχώς είχε την πολύ καλή ιδέα ο Θαλασσινάκης, ο συνάδελφος, να στείλει στη λίστα του Πανεπιστημίου μας την ανακοίνωση και την είδαμε. Την είδα τουλάχιστον εγώ και ανταποκρίθηκα. Μια τέτοια τακτικότερη ενημέρωση για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Γιατί ο συνάδελφος του Ανεπιστάκης ο Αντώνης είναι διάβλος επικοινωνίας, στάνει το σήμα. Θα γίνεται, δεν θα το μαθαίνουμε. Ναι, βέβαια, θα σας περιλάβουμε στη λίστα μας αλίμονο. Άρα αυτά τα δύο να μας ενημερώνετε
Και δεύτερον, αν ανέβει το βίντεο στην να το δούμε. Θα είναι διαθέσιμη σε λίγη ώρα και στη σελίδα στο Facebook της Στέγης, αλλά και τις επόμενες ημέρες στο κανάλι μας στο YouTube. Μέχρι να σας συμπεριλάβουμε και στη λίστα, γιατί είμαστε ακόμα στη φάση της ανάκτησης. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επαφές μας, μάλλον, αλλά σίγουρα από εδώ και στο εξής θα τα λαμβάνετε όλα. Τουλάχιστον βάλτε με μένα. Το θέμα είναι ενδιαφέρον. Είμαι βέβαιος ότι θα έκανε ερωτήσεις. Θα τις κάνω τεροχρονισμένα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να είστε καλά. Η κυρία Χριστίνα Κουβαράκη θα ήθελε να πάρει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σαρπάκη, κάνατε αναφορά στην οθεία της Ζαφοράς από το ψευτοσαφράν. Η νοθεία ήταν πάγια τακτική από αρχαιοτά των χρόνων, δηλαδή στους Έλληνες, ή γενικότερα συμβαίνει? Να το πάρουμε προσωπικά ως λαός, είναι χαρακτηριστικό δικό μας, έχει να κάνει με τις τροφές. Είναι χαρακτηριστικό μάλλον του ανθρώπου, γενικότερα, όχι των Ελλήνων. Μάλιστα. Βρίσκουμε νοθεία όμως. Έχουν βρεθεί και σε άλλα υλικά. Ας πούμε, στο ακροτήρι της Σαντορίνης έχει βρεθεί μια ιδρία, νομίζω, ή ένα χάλκινο αντικείμενο, το οποίο είχε μέσα μολύβι. Δηλαδή το είχαν περιτυλίξει με μολύβι, άρα το ζύγιζαν ως χαλκό, το πουλούσαν ως χαλκό, αλλά μέσα είχε μολύβι. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά νόθευε αυτός ο χαλκουργός τον αγοραστή. Άρα δεν είναι εθνικό, νομίζω, είναι παγκόσμιο, είναι ανθρώπινο. Μάλιστα, αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει, γιατί συνεχίζουμε και κάνουμε τα ίδια μετά από τόσα χρόνια. Λιότερα κάνουμε τώρα. Λιότερα, ναι, σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Έχουμε μία ερώτηση στο τσάρ από τον Αντώνη, δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουν βρεθεί στοιχεία κατανάλωσης κουδούμαλων. Στοιχεία κατανάλωσης του κουδούμαλων. Κουδούμαλων, τι είναι αυτό, κουδούμαλων? Τα κουδούμαλα είναι ένας μαλακός κόκκινος πορτοκαλής καρπός. Κουδούμαλα είναι βασικό σχεδόν είδος. Βασικό πού? Είναι δεντράκι, είναι δάσικο. Μήπως είναι το σέλτης? Είναι αυτό το λεγόμενο, είναι ένας καρπός που έχει μέσα, είναι σκληρός ο πυρήνας του. Είναι το σέλτης Αυστράλης. Υπάρχει στην Κρήτη. Ναι, πρέπει να υπάρχει στην Κρήτη. Έχει βρεθεί αρχαιολογικά, αλλά δεν ξέρω αν λέγεται κουδούμαλος. Δεν ξέρω σε τι, το όνομα, τα κοινά ονόματα αλλάζουν καταθέσεις. Είναι πως είναι δύσκολο. Δηλαδή μπορεί να μην λέγεται κουδούμαλο παντού. Υπάρχει ένας καρπός, ο οποίος είναι το σέλτης, το οποίο τρώγεται. Ναι, το συλλέγουν, αλλά όχι συστηματικά, αλλά το τρώνε. Σε μια γρήγορη αναζήτηση που έκανα, η επιστημονική ονομασία αναφέρεται ως Crataegus azarolus var aronia. Η bellflower. Πώς το είπες, Κατερίνα? Βρίσκω το bell flower, αν σου λέει κάτι. Κουδούμα. Bell flower. Τίποτα, ε. Όχι. Θα το ξέρεις οπωσδήποτε. Είναι πολύ μαλακό όταν είναι... Και πού το βρίσκουμε? Bell flower. Παντού. Παντού στην Ελλάδα, παντού στην Κρήτη. Στην Κρήτη, ναι, και στην Κρήτη. Και το τρώνε τώρα? Όταν μαλακώνει πολύ, είναι σαν να, πώς να σου πω, είναι γεμάτο μικρά κουκουτσάκια μέσα, μικρούς. Μήπως έχει ένα κουκούτσι στρογγυλό μέσα στο όχι, κέντρο του? Όχι. Μήπως είναι τα κούμαρα, τα λέμε κι αλλιώς κούμαρα. Αρμπού του σουνέντο είναι τα κούμαρα, τα τρώμε τα κούμαρα, ναι. Έκανα μια γρήγορη αναζήτηση στο ίντερνετ και μοιάζουν με άγρια χλάδια. Αυτά τα μικρούλια, τα χλαδάκια, τα
Αχλάδια, αχλάδια τρώνε, ναι, υπάρχει, ναι, το αχλάδια, αλλά δεν το ήξερα σαν, ναι. Πώς το είπαμε πριν, το ελληνικό του? Κουδούμαλο. Κουδούμαλο. Θα το ψάξω, αλλά δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το έχω ακούσει ποτέ, δηλαδή μου κάνει εντύπωση, διότι έχω κάνει και εθνογραφική μελέτη, αλλά ποτέ δεν μου το ανέφεραν ως κουδούμαλο. Δεν ξέρω αν το ανέφεραν σαν άλλο όνομα, αλλά... Έχουμε φυτέψει στο πανεπιστήμιο, θα το δείξω κάποια στιγμή. Ωραία. Ναι, ναι. Θέλω, αν μπορώ να πω και εγώ μια κουβέντα, θέλω να καλησπερίσω όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομιλήτρια, τον παρουσιαστή, τη Στέγη που διοργανώνει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σειρά ομιλιών. Δεν θέλω να ρωτήσω, θέλω απλώς να υπογραμμίσω. Ξέρω αν το έκανα στην αρχή, δεν μπήκα από την αρχή η κυρία Σαρπάκη. Αυτό το τεράστιο παράθυρο που μας άνοιξε στους αρχαιολόγους, στη γνώση για τους περασμένους ανθρώπους, η περιβαλλοντική αρχαιολογία. Δηλαδή, οι περιβαλλοντικοί αρχαιολόγοι που είναι αρχαιολόγοι από τα πρώτα τους πτυχία, αλλά που έχουν κάνει αυτή την ειδίκευση στα φυτά, τα αρχαία, τα ζώα, ένα τεράστιο παράθυρο που μας ξαφνικά μας γέμισε μυρουδιές, μας γέμισε χρώματα, επλαισίωσε τα τέχνεργα, τα αρχαιολογικά αντικείμενα που είναι εμπολής άψυχα, έτσι, και που στηρίζονται τα πλαισίωσε με ανθρώπινα στοιχεία. Ας πούμε, μπορείς να μυρίσεις, θυμάμαι πάντα, λέω πάνω το παράδειγμα στη Σαντορίνη με την τουαλέτα στη δυτική οικία. Μια τουαλέτα που ξαφνικά βρέθηκαν μύγες, έτσι, στην επίπλευση. Δηλαδή έχεις όλη την κατάσταση. Αυτό είχαμε την τύχη, η Ανάγια Σαρπάκη είναι από τους προτεργάτες αυτής της αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Η πρώτη γενιά που είχε το θάρρος να το κάνει. Είναι ακόμη θάρρος, γιατί πολλοί αρχαιολόγοι κλασικοί κοιτάζουν και λίγο δύσπιστα αυτές τις προσεγγίσεις ακόμη. Όμως είμαστε εξαιρετικά τυχεροί, γιατί ήταν πάντα κοντά στο πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές μας πλέον είναι αυθόρμητα διεπιστημονικοί, δηλαδή αυθόρμητα αναρωτούνται, αυθόρμητα συνεργάζονται με τους περιβαλλοντικούς αρχαιολόγους, με την ίδια, με ζωοαρχαιολόγους, οστεοαρχαιολόγους κλπ. Έχει δηλαδή, από τότε που ξεκίνησε να εργάζεται, που ήταν πραγματικά εξαιρέσεις οι περιβαλλοντικοί αρχαιολόγοι, έως σήμερα που είναι πια σχεδόν κανόνας, έτσι, η Ανάγια ήταν παρούσα σε όλη αυτή τη διαδρομή. Αυτό θέλω να πω καταρχήν. Και να την ευχαριστήσω γι' αυτό. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συμβολή ιδιαίτερη. Τιμή μου να. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Τιμή μου ήταν η εξερεύνηση. Είναι ένα ωραίο ταξίδι. Ο κύριος Γιαννακάκης, από ό,τι βλέπω, έχει και εκείνος κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση θέλει να κάνει. Σας ακούμε. Καλησπέρα και τοπικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ομιλία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι διαπιστώνεται και από τη δικιά σας ομιλία σήμερα ότι από τα χρόνια τα προϊστορικά μέχρι και τα τέλη του περασμένου αιώνα τα πράγματα λίγο πολύ είναι ίδια, δηλαδή και από τις στροφές αλλά και από τη φωτογραφία στα πλωτήρι που το ξανασυντοποίησα μετά και από τα αντικείμενα και από τους τοίχους των σπιτιών μέχρι τα τέλη του περασμένου, στα χωριά μας τουλάχιστον, τα πράγματα δεν διαφέρουν πάρα πολύ και μέσα σε 50 χρόνια έχουν ανατραπεί όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω πώς θα μπορέσουμε ή πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση για να μην ξεφύγουμε τελείως, γιατί αν θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος είναι προϊόν του τόπου του και των προϊόντων του κάθε τόπου, νομίζω ότι θα ξεφύγουμε τελείως και θα χάσουμε όλο το παιχνίδι του πολιτισμού. Και πάνω σε αυτό ήθελα να μου πείτε
τι σκέφτεστε εσείς που τα μελετά τα πράγματα αυτά και πόσο μπορούν να βοηθήσουν αυτό. Ουσιαστικά, δυστυχώς, οι θύνοντες δεν πολύ αγαπάνε τον τόπο τους. Θέλουν να φέρουν εισηγμένα πράγματα στον τόπο τους, έτσι δεν είναι. Βέβαια, όπως συμφωνώ απόλυτα, ότι ουσιαστικά η ζωή πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν πολύ έμοιαζε με τα προϊστορικά χρόνια. Όμως τα υλικά ήταν δραματικά διαφορετικά, διότι όπως ξέρετε η ντομάτα, η πατάτα, αυτά που είναι σήμερα ως είναι τα δείγματα της μεσογειακής διατροφής ή της κρητικής διατροφής δεν υπήρχαν στο χώρο. Άρα και αυτά όμως είναι του 19ου, ας πούμε, έτσι, αιώνα, ας πούμε, 18ου, 19ου, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Στο εξωτερικό ήρθανε και πιο νωρίς. Αλλά ουσιαστικά η διατροφή μας, δηλαδή αν την έβλεπε κάποιος προϊστορικός αρχαιολόγος, δεν την αναγνώριζε σήμερα. Όπως με τις πιπεριές μας, τις μελιτζάνες μας, αυτά είναι όλα εισηγμένα. Βέβαια, θα αναγνώριζε τα πληγούρια μας, ναι, τους ντάκους, όλα αυτά, ναι. Δυστυχώς, ναι, δεν τιμούμε αρκετά τον πολιτισμό μας, δυστυχώς. Ναι. Στο chat έχουμε ένα μήνυμα από την κυρία Νεκταρία Μαυρουδή. Ευχαριστούμε την κυρία Σαρπάκη για τη διαφωτιστική ομιλία της. Δύο σημεία. Ένα. Η σπανιότητα του καρπουζιού αφορά όλον τον Αιγαίο χώρο. Ο σπόρος των μαλλίων αποτελεί μοναδική περίπτωση. Και δεύτερον, θα ήθελε η κυρία Σαρπάκη να μας σχολιάσει την εμπορευματοποίηση της μινωικής κουζίνας και την κυκλοφορία μινωικών συνταγών που συναντάμε πλέον από άκρης άκρης εστιατόρια και ξενοδοχεία όλου του νησιού, ενώ οι ίδιοι αρχαιολόγοι ακόμα πασχίζουν να ανιχνεύσουν ακόμα τις περίφημες μινωικές συνταγές. Ναι. Για το θέμα του καρπουζιού, ναι, ουσιαστικά ξέρουμε ότι υπάρχει στην Αίγυπτο, Εβραία διαδεδομένο. Έχουμε βρει ένα σπόρο αυτή τη στιγμή στα μάλια. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, ξέρετε, είμαστε πολύ λίγοι τελικά οι αρχαιοβοτανολόγοι που δουλεύουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, βάζοντας και τους φοιτητές, οι οποίοι έχουν βγει τώρα, δεν πρέπει να είμαστε περισσότεροι καμιά κοσαριά. Συνεπώς, στις ανασκαφές που δουλεύουμε, ουσιαστικά δεν καλύπτουμε όλες τις ανασκαφές του ελλαδικού χώρου. Είτε αυτές είναι προϊστορικές, είτε αυτές είναι ιστορικές και ειδικά των ιστορικών χρόνων. Συνεπώς, έχουμε ακόμα μεγάλα κενά, θα έλεγα. Χρειαζόμαστε ακόμα πολλά δεδομένα για να μπορούμε να πούμε πόσο ευρέως διαδεδομένο ήταν το καρπούζι π.χ. Για το δεύτερο, για το θέμα των συνταγών, εκεί ουσιαστικά γίνεται εμπορευματοποίηση. Δηλαδή ουσιαστικά πάρα πολλοί άνθρωποι που διαφημίζουν το τι είναι μινωική κουζίνα, κάθε άλλο παρά μινωική κουζίνα δεν είναι πολλές φορές. Είναι ουσιαστικά κάποιες πιθανότητες, ξέροντας κάποιες ύλες, νομίζω, και κάνοντας τα και μαγειρεύοντας τα σε κάποια σκεύη τα οποία είναι μινωικού τύπου, ας πούμε, νομίζουν ότι ουσιαστικά κάνουν μινωική κουζίνα. Αυτό είναι ουσιαστικά εμπορευματοποίηση για τους πολλούς, για να ικανοποιήσουν οι οικονομικές βλέψεις ουσιαστικά. Αλλά δεν είμαστε ακόμα σε θέση. Όχι ότι είναι κακό, καμιά φορά ακόμα και αυτή η πειραματική αρχαιολογία, ας το πούμε έτσι, αν γίνεται σοβαρά, μπορεί κάπου να οδηγήσει και να βοηθήσει, αλλά πολλές φορές δεν γίνεται αρκετά σοβαρά. Δηλαδή έχω δει και σε εφημερίδες όπου μιλάνε για λεμόνια, ας πούμε, στην προϊστορική εποχή και τέτοια πράγματα. Ναι. Δεν περνάνε από φίλτρα γενικά αυτές οι γνώσεις. Πολλές φορές αυτοονομάζονται ότι ξέρουν μινωική κουζίνα, αλλά δεν χρησιμοποιούν την έρευνα. Ναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
ένα μεγάλο θέμα. Οι μάγειροι, ειδικά και οι μάγοι και μερικοί μάγειροι οι οποίοι είναι και αρκετά διάσημοι. Δεν θέλω να πω το όνομά τους, γιατί έχουν κάνει και ομιλία στο Μουσείο Κυκλαιδικής Τέχνης. Πολύ διάσημοι. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, κάνουν πολλά λάθη. Φαίνεται ότι η μαγειρική έχει καλύτερο status από ότι είναι οι αρχαιολόγοι σήμερα. Οι μάγειροι. Μια πολύ διπλωματική απάντηση, Νάια. Πρέπει να αλλάξω επάγγελμα. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση, όμως ένα μας δίνει το όνομα για τον καρπό αυτό, Κράτεγος Αζαρόλους. Ναι, ναι, το τρώγανε στην Βόρεια Ελλάδα κυρίως, νομίζω. Είναι ένα χαμηλό δέντρο με αγκάθια και οι καρποί του έχουν μέγεθος ρεβιθιού με τρεις σπόρους, πορτοκαλί ή κόκκινη, πολύ εύγεστη και σε κάποια χωριά στην Κρήτη καταναλώνονταν ως φρούτα. Μοιάζουν με μικρά ρόγδια. Μας δίνει κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό που ρώτησε, για τον καρπό που ρώτησε. Ναι, ναι. Ευχαριστώ, θα το ψάξω. Και επίσης ένα ακόμα μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας. Γάμα Μουρούζη, ξεναγός από Κέρκυρα. Ευχαριστούμε. Πριν από λίγο είχα δει το χέρι της κυρίας Τσιποπούλου, αλλά δεν το έχασα τώρα, δεν ξέρω. Ναι, δεν βλέπω κι εγώ κάτι προς το παρόν. Ωραία. Πολύ ωραίο σεμινάριο, πάρα πολύ ωραίο σεμινάριο. Δεν είχα κάποια ερώτηση, όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επομένως, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση, μπορούμε να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά πάρα 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 πολύ. Και εσάς και τον κύριο Μακίλβερ. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε στις 9 Μαρτίου με την επόμενη διαδικτυακή ομιλία αρχαιολογική. Καλό βράδυ σε όλους και όλες. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.